Λοιπόν, κατά μια άλλη εκδοχή του μύθου, βέβαια, είχε τη βοήθεια και του Ερμή. Πάλι σκέψη λογική, μόνο που ο Ερμής δεν είναι η Αθηνά, η ανώτερη σοφία, είναι η πιο κοντινή μας σκέψη, είναι και η πληροφορία. Έτσι, άρα και η πληροφορία βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας, οι οποίοι του δίνουν κάποια σύνεργα. Την κοινή, το κράνος που τον κάνει αόρατο, πρόσεξε τώρα, τα σύνεργα έχουν ενδιαφέρον, τα φτερωτά πέδιλα για να μπορεί να πετάξει και την κύβηση, το μαγικό σάκο που θα τοποθετήσει το κεφάλι της Γοργόνας. Άρα λοιπόν εδώ αυτά τα σύμβολα έχουν βέβαια κάποια σημασία την οποία εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να την εξηγήσω. Η κοινή που, είναι το, που έχει να κάνει με τον κίνα, με το σκύλο προφανώς, έχει να κάνει ίσως με κάποιες μορφές συριακές που πάλι έχουν να κάνουν με την ανώτερη πνευματικότητα. Τα φτερωτά πέδιλα, εντάξει, μπορούμε να τα φανταστούμε το όπλο του Ερμή, η απλή σκέψη. Και ο σάκος όπου μπορούμε να χώσουμε, να καταχωνιάσουμε το τέρας, χωρίς να μπορεί να βλάψει, να δίκαιται, να βλάψει τους γύρω του. Αστρολογικά. Ναι. Το μεδουσάκι μας, τι μας κάνει? Αστρολογικά η Μέδουσα εκεί που βρίσκεται και είναι ένας αστεροειδής, αυτό ήθελα να πω πριν, ότι δεν ανήκει στους κενταύρους. Οι κένταυροι έχουν μια αργή κίνηση, επομένως και μια αργή διεργασία και ανακάλυψης αλλά και θεραπείας. Η Μέδουσα είναι γρήγορη, κάνει 3 χρόνια και κάτι την περιστροφή. Επομένως του ζωδιακού. Επομένως έχει περισσότερο άμεση επαφή με τους προσωπικούς μας πλανήτες. Στο σημείο που βρίσκεται είναι ένα σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί, γιατί δεν έχουμε πολλές φορές εκεί οι σκέψεις τρέχουν γρήγορα και βγαίνουν με έναν τρόπο καταστρεπτικό για μας και για τους άλλους γύρω μας. Παρορμητικά. Είναι παρορμητικά και περισσότερο καθοδηγούμενες από τα ένστικτα και όχι από τη σοφία, από την εμπειρία, από τη γνώση. Άρα εκείνο το σημείο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, θα εξαρτηθεί ποιος οίκος είναι, ποιο ζώδιο και ποιες όψεις κάνει με τους υπόλοιπους πλανήτες. Από την μελέτη που έκανα είδα ότι άτομα τα οποία έβγαλαν έναν πολύ άσχημο εαυτό κάποια στιγμή στη ζωή τους και δημιούργησαν ιδιαίτερα έντονο κακό στους συνανθρώπους τους. Στο βιβλίο μάλιστα παρουσιάζω το Χίμλερ, έτσι, το χάρτη του Χίμλερ. Αλλά βρήκα και... Ναι. Και σε άλλους ανθρώπους, όπως δεν ξέρω αν γνωρίζεις την ιστορία των αδελφών Μενέντες, η οποία έκανε αίσθηση στην Αμερική πριν μερικά χρόνια. 2 παιδιά 17-19 ετών, 20, τα οποία σκότωσαν τους γονείς τους και προσπάθησαν να καλύψουν το φόνο. Μετά και όταν ανακαλύφθηκε το έγκλημα, ότι το έπραξαν εκείνοι, προσπάθησαν να πούν διάφορα ότι η οικογένεια κακοποιούσε τα παιδιά. Πάντως και τα δύο έχουν πολύ έντονες όψεις της Μέδουσας με προσωπικούς πλανήτες, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν είχαν επιλογή, γιατί η αστρολογία δεν μας υποχρεώνει να δράσουμε με τον θετικό ή τον αρνητικό τρόπο, επισημαίνει ορισμένα πράγματα και είναι από εκεί και πέρα και στην ανθρώπινη επιλογή. Μαζί με αυτούς θα γεννήθηκαν και άλλοι άνθρωποι, όπως και μαζί με το Χίμλερ, πιστεύω, οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν τη Μέδουσα αρνητικά. Μονοπάτι και άλλος αλλά κάθε ψυχή έχει, ναι, και δηλητηριάζεται. Όμως σε ανθρώπους με βίαιες αντιδράσεις, πολλές φορές θα δούμε τη Μέδουσα να παίρνει μέρος και να συμμετέχει με ουσιαστικά σημεία της προσωπικότητας. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω λόγια, δεν ξέρω ότι αν θα σε πάω θα σκάσεις, θα μου το κρατήσεις παράπονο. Θέλω να μου πεις για τους υπόλοιπους κεντάβρους, τους πιο σημαντικούς και ό,τι προλάβουμε από εκεί και πέρα. Γιατί θέλουμε 45 εκπομπές για να πούμε όλους τους κεντάβρους και όλα αυτά που έχεις γράψει. Ας πάρουμε λοιπόν. Ποιος είναι ο επόμενος δυνατός? Τρεις είναι οι πιο σημαντικοί. Βέβαια ο Χίρονας. Μπορούμε να πούμε σαν πεδίο δράσης, να δει κανείς το χάρτη του το Πύλιον, οπότε να δει ποιο είναι το βουνό που πρέπει να ανέβει ο ίδιος προσωπικά. Ας πούμε ο δικός του Γολγοθάς. Το εμένα μου το έχεις βρει, είναι στο 10ο. Τι αγγίζει εκεί πέρα, τη μητέρα, την καριέρα, τι η άλλο. Η καριέρα σου, η κοινωνική σου καταξίωση. Άρα έχεις κερδίσει ανεβαίνοντας. Ανεβαίνω, είμαι στα μισά του πηλίου. Θα βρεις το φως όμως. Μέχρι βυζίτσα, ξέρω εγώ, μιλιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο Χίρονας, είπαμε, ολίγης τι μπορεί να δώσει. Βέβαια, είναι ένας μεγάλος ευεργέτης μέσα στο χάρτη και ακόμα και εκεί που μας πονάει, μας δίνει πάρα πολλές διεξόδους για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μου έχεις πει ότι είναι σε θέση στον τοξόντα και σε έξαρση στην Παρθένο. Και ή κατά άλλως στην Παρθένο σε θέση και σε έξαρση στον τοξόντα. Έτσι είναι οι καλές του θέσεις. Κατανοητό βέβαια το γιατί. Ναι, βέβαια. Η θεραπεία και η σοφία και η διδασκαλία, βέβαια. Αυτοί οι δύο θέσεις ουσιαστικές και ο έκτος και ένατος οίκος.
στο χάρτη μας. Όμως παντού είναι, ευεργέτης είναι παντού, γιατί παντού θα μας δείξει, όχι, ναι μεν ότι πονάμε, αλλά πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε από τον πόνο. Τώρα, μαζί, μετά από τον χείρονα, σημαντικός είναι ο φόλος και ο νέσος. Σημαντική είναι ο φόλος και ο νέσος. Αυτοί οι τρεις μπορώ να πω ότι κάνουν μια αναπόσπαστη, σχηματίζουν μια αναπόσπαστη τριάδα που έχει να μας μεταδώσει και ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Ο χείρονας είναι ξεκάθαρος. Είναι και ένας κένταυρος που εκλογικεύει αυτό το μήνυμά του. Έτσι μπορούμε να το αντιληφθούμε, να μαθητεύσουμε στα διδάγματα του κοντά και να γίνουμε καλύτεροι. Κινείται μεταξύ Κρόνου και Ουρανού. Επομένως, ο Κρόνος είναι ο πατέρας του, ο Ουρανός είναι ο παππούς του, μυθολογικά. Η κίνηση αυτή δίνει όμως και τι άλλο, τη γέφυρα από τους παραδοσιακούς πλανήτες που είναι στον Κρόνο προς τους μεταφυσικούς ή τους νεότερους που είναι Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας. Mm-hmm. Μας γεφυρώνει λοιπόν το χάσμα μεταξύ γήινης αντίληψης και πνευματικής αρχής στην οποία πρέπει να στραφούμε για να γίνουμε καλύτεροι. Πηγαίνοντας στο φόλο, ο φόλος κινείται μεταξύ Κρόνου και Ποσειδώνα. Ο φόλος ήταν ιερέας των κεντάβρων, ήταν αγαθός κένταυρος και αυτός, ήταν και φίλος του Χείρονα. Όμως αυτός κρατούσε το ιερό κρασί, ας πούμε, την κοινωνία, την οποία χρησιμοποιούσαν στις τελετουργίες και έγινε, χωρίς να το θέλει, αιτία να σκοτωθεί και ο ίδιος, να τραυματιστεί και ο Χείρονας, ζητώντας να αποποιηθεί την αθανασία για να φύγει από το μαρτύριο της ζωής του. Γιατί, φίλε, ο Διόνυσος του είχε εμπιστευτεί το ιερό κρασί με σκοπό να πάει κάποια στιγμή ο Ηρακλής και να του δώσει να πιει. Στην ουσία κάποια τελετουργία πρέπει να έκαναν εκείνη την περίοδο. Πήγε λοιπόν μαζί με το Χείρονα ο Ηρακλής, τον επισκέφθηκε, του ζητούσε το κρασί και ο φόλος δίσταζε γιατί φοβόταν τους άλλους κεντάβρους. Τελικά άνοιξαν το κρασί, ήπιαν και λένε ότι ο ιερέας των αρνητικών κεντάβρων, των αγρίων κεντάβρων, ο Άσβολος, κατάλαβε, μέθησε από τη μυρωδιά και ειδοποίησε τους κεντάβρους και δόθηκε μια μεγάλη μάχη, που είναι μία από τις δύο μεγάλες μάχες της μυθολογίας. Κενταυρομαχία που είδαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν τραυματίστηκε ο Χείρονας, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί κένταβροι και τραυματίστηκε θανάσιμα και ο Φόλος από λάθος εκείνος. Δείχνει λοιπόν ότι ο Φόλος μέσα στον χάρτη μας δείχνει ότι μέσω των στοιχείων που θα μπορούσε να αναδείξει μπορεί να μας βοηθήσει να αγγίξουμε τη Θεία Γνώση μέσα από μια πνευματική διεργασία. Στην ουσία οθεί προς τη μοίηση. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να προσέχουμε γιατί επειδή είναι Ποσειδόνια η κατάσταση μπορεί να πέσουμε σε πλάνη, μπορεί να κάνουμε λάθη και τα λάθη αυτά να έχουν αλυσιδωτές αρνητικές αντιδράσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για τα πνευματικά λάθη, ναι, δηλαδή ναι, ναι. Δεν μιλάμε για λάθη που προκαλούνται από τα ένστικτα και τη βία και όλα όχι, αυτά, όχι, όχι, αλλά λάθη που τα κάνουμε με καλή προαίρεση, προσπαθώντας να γίνουμε καλύτεροι, πιο πνευματικοί, καμιά φορά παίρνουμε λάθος πνευματικό μονοπάτι. Έχει συμβεί σε όλους, φαντάζομαι, που προσπαθούν να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Και αυτό που καμιά φορά αποκτάμε σαν γνώση, έτσι, και ιδίως την ανώτερη γνώση, την πνευματική, πρέπει να προσέχουμε πώς την χειριζόμαστε, γιατί εκείνη την ώρα που έκανε κατά κάποιο τρόπο μια τελετουργία, δεν είχε πάρει ίσως τα απαραίτητα μέτρα να μην γίνει γνωστή αυτή η τελετουργία προς τα έξω, προς τα όντα τα οποία ήταν αρνητικά. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός, μην πετάτε τον Άγιο στα σκυλιά και τα μαγαρετάρια στους χείρους. Είναι πρέπει δηλαδή να μην κάποια πνευματικά πράγματα που δεν μπορούν να τα έχουν όλοι. Αυτών. Το έλεγε και ο Πλάτωνας και ορθώς το έλεγε. Ας πούμε, αν δεν είχαμε την πυρηνική ενέργεια όλη, τι καλά που θα ήταν.